Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, Λάκη! Και είναι 2 Οκτωβρίου 2023. Ναι, έχουμε εδώ και το σκυλί. Και δεν έχουμε πια ακόμη καφέ. Οπότε θα πιούμε καφέ μαζί σας. Μαζί σας. Σας δείξω λίγα πράγματα. Καταρχάς, αυτή είναι η καφετιέρα μας. Πολύ βασικό στοιχείο στην περίπτωσή μας. Αυτό είναι φλιτζάνι. Ξέρει ποια το έχει στείλει αυτό το φλιτζάνι. Γνωρίζει ποια είναι. Γιατί έχει παράπονο. Να το. Είναι το όνομά μου. Και έχει βάλει κάποια χαρακτηριστικά που θεωρεί ότι με χαρακτηρίζουν. Καφέ. Γάλα κατσικίσιο, ναι. Κατσικίσιο γάλα πίνουμε εμείς, ναι. Έχουμε κατσικά και σκυλάκι, πίνουμε γάλα κατσικίσιο. Λοιπόν, θα το πιω σε αυτό το φλιτζάνι στην υγειά της. Τι μου κάνει παράπονο ότι το προηγούμενο που μου είχε στείλει το χρησιμοποιώ για να βάζω μέσα, να βάζω τις βούρτσες του μακιγιάζ. Αλλά ο λόγος είναι γιατί μου έπεσε και μου είχε σπάσει το χερούλι και δεν μπορώ να το κρατώ να πίνω. Είναι λίγο διότρουμη τα φλιτζάνια. Έχει γράψει τα ίδια. Έχει γράψει άλλα. Εδώ έχει γράψει thankful, ευγνώμων δηλαδή, enthusiastic, ενθουσιαστική. Kind, καλώς γεννάτε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Loud, φωναχτή, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και τα άλλα είναι και authentic, που σημαίνει αυθεντική. Ενώ εδώ έχει γράψει thoughtful για το TH, δηλαδή σκέφτεται τους άλλους ανθρώπους. Eloquent, νομίζω eloquent σημαίνει με φράδια στο λόγο. Knowledgeable, έχει γνώσεις. Ladylike, είναι σαν κυρία, είναι κυριλέ. Και από κάτω, definitely worth this one, authentic. Λοιπόν, είναι η πρώτη γουλιά καφέ και σήμερα είμαστε σε μία συνθήκη που αλλάζουμε τη ζωή μας. Θα ξυπνάμε 9 το πρωί, το έχουμε πάρει απόφαση. Σκυλάκι, 9 το πρωί θα ξυπνάμε και 1 το πρωί θα πηγαίνουμε για ύπνο. Ναι. Επιτέλους το πήραμε απόφαση να φτιάξουμε τα προγράμματά μας. Ευχηθείτε μας καλή επιτυχία. Γιατί αυτό το πράγμα το έχουμε δοκιμάσει και άλλες φορές χωρίς πολλά αποτελέσματα. Αλλά σήμερα, Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2023, ο Λάκη και εγώ έχουμε πάρει μια πολύ σοβαρή απόφαση και να βάζουμε στο καθημερινά σκουλαρίνκι σε αυτές τις τρύπες για να τις τακτοποιήσουμε. Αλλά και να ξυπνάμε στις 9. Ναι, γιατί το έχουμε παραχέ. Με τα ωράρια, το έχουμε παραχέ. Έχω πολλά πράγματα να σας πω σήμερα. Έχω πάρα πολλά πράγματα. Είναι ένα πολύ βίντεο αυτό. Είναι πολύ βίντεο, θα δείτε. Θα δείτε. Έχω πάρει αποφάσεις σοβαρές για τη ζωή μου και ίσως και για τη ζωή κάποιον από εσάς, γιατί θα δείτε. Α, οκ. Okay. Εντάξει. Γιατί ακόμη και μια δεύτερη τρύπα στα αυτή την οποία τη βγάζεις στα 47, χρειάζεται να. Στα 48 την έβγαλε. Στα 48. Ναι, στα 48 χρειάζεται να τις βάζεις κουλαρίνκι κάθε μέρα για να την βοηθήσεις να τακτοποιηθεί. Να μην κλείσει, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Ξέρω, εγώ έγινα 22 χρόνια να τερπίσω τα αυτιά μου. Και πρώτη απόπειρα. Λοιπόν, άσε τα αυτιά μου. Αποφασίσαμε να αλλάξουμε το πρόγραμμά μας. Κάντε και εσείς ένα καφέ. Πατήστε pause, δεν είναι live. Κάντε και εσείς ένα καφέ. Αλλά σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία να πίνουμε μαζί καφέ και θα σας εξηγήσω γιατί. Τι ωραίο το καφέ στο πρωί. Κάποιοι απολαμβάνουν ένα πράσινο τσάι το πρωί. Κάποιοι άλλοι απολαμβάνουν ένα herbal tea. Ένα τσάι το οποίο είναι με βότανα και δεν έχει μέσα τεΐνη ή καφεΐνη. Εμείς όμως έχουμε τις αμαρτίες μας και τεΐνη και καφεΐνη παίρνουμε και ατμίζουμε. Και δεν το έχουμε κρύψει από κανέναν άλλωστε. Λοιπόν, το έχω παραχέ με τα ουράρια. Με τα ουράρια. Πλάκα κάνω. Αχ, θυμήθηκα τη θόλη από το σούπερ μάρκετ. Κοιτάξτε, έχω σημειώσει στο κινητό που γράφω τι χρειάζομαι. Λοιπόν, τώρα χρειαζόμαστε υγρό σαπούνι χεριών. Μάλιστα. Το είδαμε ότι έλειψε. Το γράφουμε εδώ στις λίστες μας, γιατί αν δεν γράψεις κάτι, θα το ξεχάσεις. Θα το ξεχάσεις. Και αυτά που έχουμε τελειώσει με αυτά, έχει αυτό το. Με όλα τα τηλέφωνα το έχω, αυτό που γράφεις σημειώσεις και. Λοιπόν,
Ποιος μας θυμήθηκε. Όλοι μας θυμήθηκαν. Δεν πειράζει. Λοιπόν, έχω μία μαμά, η οποία μαμά μου, και χθες το βράδυ το διαπίστωσα ότι δεν είναι μόνο η μαμά μου, είναι και άλλες από την οικογένεια της μαμάς μου. Χθες το βράδυ πήγαμε με την κυρία Κιμ και το Λάζαρο. Θυμηθήκαμε αυτή τη φορά ότι είχαμε γάμο. Το θυμηθήκα, ή εγώ δηλαδή το θυμηθήκα. Γιατί έχω κάνει και το εξής ολίσθημα, ότι ξέχασα. Ξέχασα. Πριν τρεις μήνες που πάντρευε η άλλη μου ξαδερφή το γιο της και ξέχασα να πω στο γάμο. Γιατί νόμιζα ότι είναι και οι δύο γάμοι αρχές Οκτωβρίου. Τελικά εκείνος ο γάμος ήταν Ιούνιο. Και ξέχασα. Και είδα εκείνο το ζευγάρι χθες στο γάμο και τους λέω: χίλια συγγνώμη, είμαι μία παράδεκτη, αλλά έχω ξεχάσει το γάμο σας. Και μου λέει ο γαμπρός, ο οποίος φυσικά είναι συγγενής μου: μην ανησυχείς, μου λέει, μπορεί να έρθει στο δεύτερο. Και του λέω: φύγε από εδώ, φύγε από εδώ. Σκουντίζω. Λοιπόν, πήγαμε σε ένα γάμο. Παντρεύτηκε ο γιος της ξαδερφής μου, της Μαρίας. Η οποία ξαδερφή μου Μαρία λέγεται στις φιλινάδες της πρωτού φύγουμε που είχαμε βρεθεί στις τουαλέτες όλες. Έλεγε στις φιλινάδες της ότι η Θέκλα λέει τις αλήθειες που όλοι... Πώς το είπε η Μαρία? Η Θέκλα λέει τις αλήθειες που όλοι θέλαμε να πούμε, που κανείς δεν τολμάει να πει. Αυτό είπε η ξαδερφή μου Μαρία. Λοιπόν, πάντρευε το γιο της χθες, το Γιάννη, και πήγαμε στο τραπεζί. Θα σας δείξω μερικές φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες αντιλαμβάνεστε ότι από τη μια πλευρά αποτυπώνουν την πραγματικότητα και από την άλλη πλευρά αποτυπώνουν το γεγονός ότι σε έχει τραβήξει ο Λάζαρος Πανταζής. Οπότε δεν μπορείτε να φανταστείτε να είναι και τίποτα της προκοπής. Λοιπόν, βλέπετε εδώ. Είναι χορεύει η μάνα και η κόρη. Η πρώτη φωτογραφία του Λάζαρου Πανταζή, τη βλέπετε. Αυτή τη φωτογραφία μας την έβγαλε ο Λάζαρος Πανταζής. Αυτή εδώ είναι η Κυριακή και αυτή είμαι εγώ. Αυτή η φωτογραφία είναι κάπως καλύτερη. Τώρα, τι χώρη ήταν αυτή? Τι χορεύει ο κόσμος? Ήταν μοντέρνος γάμος. Μοντέρνος γάμος και πολύ ωραία μουσική. Αλλά μετά αρχίσανε τα τραπ και έφυγα και άφησα την Κυριακή με κάτι νεαρές κοπέλες να χορεύουν τραπ. Οι νεαρές κοπέλες τα 70 δεν τα ξανακοιτάνε. Να, εδώ βλέπετε τη μητέρα, τον όγκο της μητρός. Εδώ βλέπετε την πλάτη της σκορός. Εδώ μια ακόμη επιτυχημένη φωτογραφία. Α, εδώ είναι εξαδέρφη μου. Κοιτάξτε τι ωραία κοπέλα που είναι εξαδέρφη μου. Από πίσω. Δεν καταφέραμε να βγάλουμε φωτογραφία με εξαδέρφη μου. Ναι, έτσι. Οικογένεια Χωραφά. Εδώ είμαι εγώ και η κόρη μου που κάνουμε πιρουέτες. Τέλος πάντων. Χόρεψα κιόλας χθες. Πήγαμε στο γάμο. Πήγε και ο Λάκης στο γάμο, αλλά ήταν στο αυτοκίνητο. Και ήταν παρκαρισμένο. Ήταν σταθμευμένο το αυτοκίνητο μακριά από τη μουσική. Με ανοιχτά τα παράθυρα. Και πριν να πάει η μαμά στο γάμο, ο Λάκης βγήκε έξω, τεντώθηκε. Και μετά. Λοιπόν. Πήγαμε στο γάμο χθες. Επιτέλους συναντήθηκα με το παιδί μου, το οποίο έχει παραλάβει αυτό το πακέτο που έχει στείλει η Κατερίνα Μαυρουδή. Και για να δείτε πόσο μεγάλη αυτοσυγκράτηση έχω, δεν το έχω ανοίξει το πακέτο. Το παρέλαβε η κόρη μου από το ταχυδρομείο. Ποια μέρα ήταν? Έχει στείλει η Κατερίνα Μαυρουδή. Ποια μέρα ήταν, ρε παιδιά? Στην προηγούμενη εβδομάδα. Το πήρε το παιδί μου και μου λέει: θα στο δώσω στο γάμο. Άντε, λέω. Σε λέω, μην ξεχάσεις. Δεν θα ξεχάσω, μου λέει. Θα το αφήσω στο αυτοκίνητο για να μην ξεχάσω. Δεν πήγαμε στο γάμο και ξεχάσαμε να ανταλλάξουμε το κουτί. Οπότε στην επιστροφή, γιατί εγώ προηγούμουν. Ήταν και 1,5-2 ώρες οδήγηση για να πάμε στο γάμο. Από μένα, για την Κυριακή, 1 και κάτι. Σταμάτησα στη βενζίνη. Στη βενζίνη που θα βάζει το παιδί μου βενζίνη. Και την περίμενα γιατί ήθελα να πάρω το πακέτο από την Κατερίνα και να το ανοίξω on camera. Το ανοίγω. Είναι πολύ περίεργη τι μου έχει στείλει η Κατερίνα. Εδώ πρέπει να έχουμε και κάτι το οποίο να βοηθάει με τα ανοίγματα. Λάκη! Λάκη, πού είσαι, Λάκη? Πού είσαι, Λάκη? Έχουμε να ανοίξουμε πακέτο. Τίποτα αυτός. Στην κοσμάρα του αυτός. Είναι και ωραίο το περιτύλιγμα του πακέτου. Ένα μαχαίρι χρειάζεται σε τέτοιες περιπτώσεις, Λάκη. Πού έχουμε τα μαχαίρια μας που ανοίγουμε τα πακέτα μας? Μήπως έχουμε εδώ? Και ναι, έχουμε ένα μαχαίρι. Για να ανοίγουμε πακέτα, όχι τίποτα άλλο.
Λοιπόν, και μου λέει, Κυριακή το πήρε το πακέτο και μου λέει να το ανοίξω. Λέω, όχι, δεν θα το ανοίξεις, θα το ανοίξω στην κάμερα. Α, μου λέει, δεν είσαι περίεργη. Της λέω, είμαι σίγουρη ότι έχει μέσα κάτι καλό. Λέω, και επίσης η περιέργεια σκότωσε τη γάτα. Της λέω, όχι, δεν είμαι περίεργη, η περιέργεια σκότωσε τη γάτα. Curiosity killed the cat, που λένε και οι Αγγλικοί. Λοιπόν, η Κατερίνα η Μαυρούδη είναι στην Λευκάδα. Και τι μου έχει στείλει. Ελιχρής, ο The Art of Lefkada's Tradition. Τι είναι αυτή είχε εδώ μέσα. Τι έκανες βρε Κατερίνα. Τι έκανες βρε Κατερίνα, υποψιάζομαι τι έκανες. Το υποψιάστηκα από πριν, γι' αυτό ήθελα να ανοίξω στην κάμερα το κουτί. Η παραδοσιακή τεχνική της καρσάνικης βελονιάς μπερδεύεται με μεταξωδές κλωστές και μοντέρνα σχήματα και πρωταγωνιστεί σε εμπνευσμένες δημιουργίες με άρωμα λευκάδας. Η τεχνική της καρσάνικης βελονιάς αποτελεί σύλληψη και δημιουργία των γυναικών της Καριάς, ένα από τα πιο γνωστά κεφαλοχώρια της ορεινής Λευκάδας, από όπου πήρε το όνομά της. Οι κεντίστρες της Καριάς δούλευαν τη σταυροβελονιά σε μαμβακερά αλλά και χοντρά λινά υφάσματα, χρησιμοποιώντας πολύχρωμες κλωστές σε ελεύθερα σχέδια. Σιγά σιγά γεννήθηκε η ανάγκη να εκφραστούν μέσα από αυτή τη λαϊκή τέχνη και να αποτυπώσουν τις ευαισθησίες τους, δημιουργώντας μια νέα τεχνοτροπία. Η καρσάνικη βελονιά είναι μια τεχνική κεντήματος εντελώς διαφορετική από κάθε άλλη στον κόσμο. Το βασικό στοιχείο της διαφορετικότητας της είναι ο καινούριος τρόπος που οι κεντίστρες τρυπούν τις διασταυρώσεις των κλονιών του στιμονιού, των κλονιών στιμονιού ή φαδιού. Ο αριθμός των κλονιών που η κάθε βελονιά καλύπτει και η κατεύθυνση της κλωστής κατά την κάλυψη τεχνικής κεντήματος, καθώς και τα ιδιαίτερα σχέδια που μετρούν πάνω από 200 χρόνια ιστορίας. Το Δεκέμβριο του 2019 το καρσάνικο κέντημα εντάσσεται επίσημα στη λίστα Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδος. Τι μου έχει φέρει κάποιο κόσμημα. Άνα. Από την Κατερίνα. Είναι ένα εξαιρετικό δαχτυλίδι. Με καρσάνικη βελονιά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ω, Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επίσης, η Κατερίνα έχει τα οπτικά Μαυρούδη στη Λευκάδα. Τι μου έστειλε. Ένα λεπτό να δούμε τι μου έστειλε. Καραμελίτσες. Ευχαριστώ. Wow. Τι μου έστειλες. Είναι πολύ ωραία. Wow, μου έστειλε γυαλιά ηλίου. Μάλιστα, αυτά είναι. Αυτά είναι μοντέρνα γυαλιά ηλίου. Κατερίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τι ωραία, τι ωραία είναι αυτά τα πανάκια για να καθαρίσει τα γυαλιά. Α, έχετε με το λογότυπό σας, κυρία μου, στη Λευκάδα. Μας κάνετε να έρθουμε στη Λευκάδα τώρα. Θα πάει πουθενά. Ο Λάκη και εγώ θα αφήσουμε στο χωριό μας, αλλά πηγαίνετε εσείς στη Λευκάδα. Να έχει ωραία σκουλαρίγκια. Τι ωραίο που είναι τούτο. Α, αυτό είναι του, αυτό είναι touch, λέει η μάρκα των ή αλλιών. Αυτό είναι του... Σας παρακαλώ πολύ. Touch. Να βάλω τα άλλα τα γυαλιά, να δω ακριβώς τι είδους design, να μην πω καμία λάθος λέξη. Α, είναι ιταλικό design. Α, είναι πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και μου λέει η Κυριακή, γυαλιά σου στείλει η Κατερίνα. Γι' αυτό ήθελα να τα ανοίξει. Γυαλιά σου στείλει η Κατερίνα. Της λέω, δεν ξέρω. Πώς σου στείλει ωραία γυαλιά ηλίου. Της λέω, δεν ξέρω. Και έχουν και πάρα πολύ ωραία θήκη. Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα μου. Ευχαριστώ. Είσαι πολύ καλή.
Δεν ήταν ανάγκη. Αυτό το λέμε στην Κύπρο. Δεν ήταν ανάγκη. Αλλά από τη στιγμή που σου το ένιωσες ανάγκη και εγώ είμαι μια συνεξαρτώμενη σε αποθεραπεία, το αποδέχομαι με χάρη. Και έχει και γράμμα και λέει για τη Θέκλα. Τι ωραία που γράφεις. Γράφεις πολύ ωραία. Αγαπημένη μου Θέκλα, Λευκάδα 18 Σεπτεμβρίου 2023. Αγαπημένη μου Θέκλα, κάτι μικρό και ασήμαντο μπρος σε ό,τι μας δίνεις απλόχερα και με όλη σου την καρδιά. Το δαχτυλίδι είναι από τα καταστήματα Ελίχρυσο στη Λευκάδα. Το κατάστημα, ένα κατάστημα που έχει κοσμήματα και αξεσουάρ με την κορσάνικη βελονιά της Λευκάδας. Είναι καταπληκτικό. Εντάξει, μπορώ να το ανοίξω και το βάλω και στο άλλο το χέρι, το δάχτυλο. Απλώς τώρα επειδή είμαι χοντροδάχτυλη, το έβαλα στο μικρό που χωράει ασφαλώς, αλλά είναι το μέγεθος, μπορείς να το ανοίξεις, να το κλείσεις. Μακάρι να σου ταιριάζουν και να σου αρέσουν. Σε ευχαριστούμε για... Τα γυαλιά είναι από το κατάστημά μου. Μακάρι να σου ταιριάζουν και να σου αρέσουν. Και μου ταιριάζουν και μου αρέσουν. Παιδιά, συμφωνείτε ότι μου ταιριάζουν? Συμφωνείτε? Συμφωνείτε ότι μου ταιριάζουν? Εγώ νομίζω ότι μου ταιριάζουν. Και ότι επίσης με κάνουν πιο trendy από ό,τι ήμουν. Θα με κάνετε μοντέρνα στα γεράματα. Για πλάκα λέω στα γεράματα. Σε ευχαριστούμε για όλα. Σε αγαπάμε όλοι. Κατερίνα. Ιστερόγραφο η Αλίκη, ένα εξαίρετο πλάσμα που είναι συνεργάτης μου για περίπου 10 χρόνια. Μου λέει, δεν είναι πολύ ωραία να σου κάνουν δώρα με μόνο κίνητρο την αγάπη και την εκτίμηση και όχι από υποχρέωση κοινωνικούς λόγους? Ναι, είναι. Μόνο που αυτό το κερδίζεις με το σπαθί σου και την καλή σου καρδιά. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα δώρα και για την αγάπη την οποία έλαβα μέσα από το χειρόγραφο σημείωμα. Θα δείτε βίντεο με τα γυαλιά, θα δείτε, μην νομίζετε. Απλώς δεν θα τα φοράω κάθε φορά, γιατί τα γυαλιά του ηλίου που έχω έχουν μέσα και συνταγή πολυεστιακή, αλλά ακόμη δεν έχω γεράσει αρκετά, άρα μπορώ να τα φορέσω και αυτά να οδηγήσω. Και επειδή η συνταγή μου για τα μακριά είναι... Για τα μακριά, τι λέω. Η μοιοπία μου και ο αστιγματισμός μου είναι πολύ χαμηλά και έχω χαμηλώσει ακόμη περισσότερο μετά τις γέννες, ναι. Αυτό μόνο εμείς το έχουμε μετά τις γέννες. Έχετε ξανακούσει η γυναίκα μετά που θα γεννήσει... Αχ, τι ωραία και... Μετά που να γεννήσει, να στρώσει η μοιοπία της και στιγματισμός της, δεν ξέρω, εγώ δεν έχω ξανακούσει, εκτός από την περίπτωσάρα μου. Λοιπόν, νομίζω είναι γελίο να κάνω βίντεο μέσα με τα γυαλιά. Θα φυλάξω τα γυαλιά και περίμενε. Δεν θα μπω στο κουτί τα γυαλιά, θα μπω στη τσάντα. Δεν κατάλαβες καλά. Εδώ. Και με αυτό το καταπληκτικό λευκαδίτικο πανάκι καθαρισμού γυαλιών. Τι ωραίο που είναι. Το νάιλο θα φύγει από εδώ, δεν το θέλουμε. Λοιπόν, σας είπα, έχω νέα να σας ανακοινώσω. Ναι, έχω νέα. Πρωτού πάμε στα νέα, να πιούμε και λίγο καφέ. Πιούμε λίγο καφέ. Το μαχαίρι δεν το χρειαζόμαστε πλέον. Με ρωτήσατε πού βάζω τα κοσμήματά μου. Θα τσίξω. Έχω διάφορα κουθιά, τα οποία είναι πλαστικά. Και έχω διαχωριστικά. Ένα κουτί έχω εδώ. Αυτό είναι το HiPad. Ο πατέρας μου, η μάνα μου λέει τι είναι το HiPad, έλεγε. Λοιπόν, βλέπετε, είναι κουτί, το οποίο έχει διαχωριστικά πλαστικά. Και κλείνει έτσι από πάνω. Έχουμε αρκετά τέτοια κουτιά. Και άμα θυμηθώ, αλλάζω διάφορα σκουλαρίνια από αλλού. Γι' αυτό μερικές φορές φοράω τα ίδια συνέχεια, γιατί είμαι και λίγο... Είμαι και λίγο τεμπέλα. Λοιπόν, βάζουμε τα αγαπημένα του μήνα σε αυτό το κουτί. Το κουτί κλείνει έτσι και μπαίνει εδώ, από κάτω.
Και έχουμε και άλλα κουθιά απέναντι. Αντιλαμβάνεστε, δεν είναι πολλά τα κουθιά. Είναι πολλά τα κουθιά. Λοιπόν, έχω μια ανακοίνωση να κάνω, αλλά θα την κάνω σε ένα επόμενο βίντεο. Άρα σήμερα περιμένετε άλλο ένα βίντεο. Μια ανακοίνωση που έχει σχέση με το κανάλι μας. Πώς τα βάζουν τα τύμπανα και σηκώνουν. Και σηκώνουν την αγωνία. Το σκυλί. Σκυλί, σου φαίνεται παράδοξο που είσαι ξύπνιος η ώρα 10.30 το πρωί και ήδη είσαι ξύπνιος από τις 9 και η μαμά τώρα πίνει τον καφέ. Σου φαίνεται παράδοξο. Συνήθισέ το. Θα μπούμε σε ένα σωστό πρόγραμμα. Κοιτάξτε, για εμάς που είμαστε νυχτοπουλιά, το να κοιμόμαστε 1 το πρωί και να ξυπνάμε 9 το πρωί είναι τεράστια πρόοδος. Είναι η πρόοδος των η πιο προοδευτική από όλες τις πρόοδες που θα μπορούσαμε να κάνουμε, γιατί δεν θέλετε να ξέρετε τι ώρες κοιμόμασταν και τι ώρες ξυπνούσαμε. Σίγουρα όχι 9. Αναμένατε. Έχει ανακοίνωση μετά. Γεια. Θα δείτε. Μπορώ να πω. Ταμ, 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 σε λίγο.